Χαίρετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ονομάζομαι Μάγκας Νικόλαος και στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας παρουσιάσω την εργασία μου στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο μεταπτυχιακό τμήμα του τμήματος ΤΕΦΑ Κομωτινής. Τίτλος της εργασίας μου είναι «Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής άσκησης σε παραμέτρους της φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση». Ας δούμε κάποια εισαγωγικά. Σήμερα, αποδεκτός και συνηθισμένος ορισμός που χρησιμοποιείται για την νοητική υστέρηση είναι αυτός που δίνει η Αμερικανική Εταιρεία για την νοητική υστέρηση, η οποία ορίζει ότι ως νοητική υστέρηση είναι η αναπηρία η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά του ατόμου, όπως αυτό φαίνεται στις αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητές του. Η αναπηρία αυτή είναι απαραίτητο να έχει προκληθεί πριν την ηλικία των 18 ετών. Τα άτομα με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν σημαντικά ιατρικά προβλήματα, τα οποία συμβάλλουν στην πρόωρη γύρανση και την υψηλότερη θνησιμότητα, όπως αναφέρει ο Σέριλ το 1998 σε έρευνά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά με μέτρια και βαριά νοητική υστέρηση, παρουσιάζουν ενδείξεις βλάβης ή διαταραχής του κεντρικού νευρικού συστήματος που εκδηλώνονται ως προβλήματα συντονισμού, αδρής και λεπτής κινητικότητας, όπως αναφέρει η Πολυχρονοπούλου το 2001 σε έρευνά της. Τώρα, σύμφωνα με τους Καστανιά και το Κμακίδη το 2010, η απουσία της συστηματικής άσκησης στα άτομα με νοητική υστέρηση συμβάλλει στην έκπτωση των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης με αποτέλεσμα την φτωχή καρδιοαναπνευστική ικανότητα, την κακή ισορροπία, τη μειωμένη μυϊκή δύναμη και αντοχή και την περιορισμένη λειτουργική ικανότητα λόγω της γενικής κακής φυσικής κατάστασης που έχουν τα άτομα αυτά. Τώρα, όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση, έρευνες των Καρμέλη, Ζίνγκερ Βάνικ, Μόραντ και Μέρικ το 2005 και Φωτιάδου και συνεργατών το 2009 έδειξαν ότι η συμμετοχή των ατόμων αυτών σε προγράμματα άσκησης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης σε πολλές παραμέτρους, όπως είναι η μυϊκή δύναμη, η αερόβια ικανότητα, η ισορροπία και η ευκαμψία. Τώρα, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τις επιδράσεις ενός παρεμβατικού προγράμματος άσκησης σε παραμέτρους της φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση. Οι παράμετροι της φυσικής κατάστασης που μελετήθηκαν ήταν η στατική ισορροπία, η δυναμική ισορροπία εμπρός και πίσω, η αερόβια ικανότητα, η εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων, η μυϊκή δύναμη των κοιλιακών μειών, η ευκαμψία και ο οπτικοκινητικός συντονισμός. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, το δείγμα της έρευνας. Στην έρευνα συμμετείχαν 15 παιδιά και έφηβοι με μέτρια νοητική υστέρηση ηλικίας 11 με 17 ετών από το Σύλλογο Μέριμνας ΑΜΕΑ Νοητικής Υστέρησης Νομού Ιωαννιτών και του Εργαστηρίου Εργοθεραπείας για ΑΜΕΑ του Ιδρύματος Νεομάρτης Γεώργιος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα αυτή, προτού εφαρμοστεί το παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης, πήραμε άδεια και από τους κηδεμόνες των παιδιών και από τους συλλόγους των ιδρυμάτων αυτών. Από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, οι 9 ήταν αγόρια και οι 6 ήταν κορίτσια. Απαραίτητη τώρα προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ατόμων στην πειραματική διαδικασία ήταν να μην αντιμετωπίζουν κάποιο κινητικό πρόβλημα και να έχουν από επίσημο διαγνωστικό κέντρο διάγνωση νοητική υστέρηση. Στη συνέχεια έγινε διαχωρισμός των ατόμων σε πειραματική ομάδα, η οποία αποτελούνταν από 10 άτομα, και σε ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν από 5 άτομα. Τώρα,
όσον αφορά τα όργανα μέτρησης με τα οποία έγινε η αξιολόγηση των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τεστ, τα οποία ήταν σταθμισμένα και για κάθε παράμετρο της φυσικής κατάστασης που μετρήθηκε, χρησιμοποιήθηκε και διαφορετικό τεστ. Πρώτα απ' όλα, για τη στατική ισορροπία χρησιμοποιήθηκε το τεστ ισορροπία στο ένα πόδι από τη δέσμη Movement Assessment Battery for Children. Για τη δυναμική ισορροπία χρησιμοποιήθηκε το τεστ βάδιση προς τα εμπρός και βάδιση προς τα πίσω, πάλι από τη δέσμη Movement Assessment Battery for Children. Για την αερόβια ικανότητα χρησιμοποιήθηκε το τεστ 2-Minute Step Test. Για την εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων χρησιμοποιήθηκε το τεστ άλμα σε μήκος χωρίς φόρα από την δέσμη Eurofit. Η μυϊκή αντοχή των κοιλιακών αξιολογήθηκε με το τεστ αναδιπλώσεις από την κατάκληση και αυτό από τη δέσμη Eurofit. Η ευκαμψία αξιολογήθηκε με το τεστ της δίπλωσης του κορμού από κάθισμα ή αλλιώς chair sit and reach. Τέλος, ο οπτικοκινητικός συντονισμός αξιολογήθηκε με το τεστ ρήψη αντικειμένου beanbag σε στόχο από τη δέσμη Movement Assessment Battery for Children της κατηγορίας ηλικίας 3. Όσον αφορά τον ερευνητικό σχεδιασμό, η διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος ήταν 14 εβδομάδες. Αυτό διεξάγονταν 3 φορές την εβδομάδα, με την κάθε συνεδρία να έχει διάρκεια 45 λεπτά. Το πλάνο δραστηριοτήτων τώρα του παρεμβατικού προγράμματος περιλάμβανε 27 διαφορετικές δραστηριότητες. Σε κάθε συνεδρία εφαρμόζονταν 9 δραστηριότητες με περιεχόμενο που σχετίζονταν με όλο το φάσμα των παραμέτρων φυσικής κατάστασης της έρευνας. Η επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος άσκησης διαπιστώθηκε μετά από 3 μετρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν και οι δύο ομάδες των συμμετεχόντων συμμετεχουσών. Η πρώτη, αρχική μέτρηση, έγινε πριν την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος και έγινε για να διαπιστωθεί το επίπεδο της φυσικής κατάστασης στο οποίο βρίσκονταν οι δύο ομάδες. Η δεύτερη μέτρηση, η οποία ήταν και η τελική, έγινε στο τέλος του παρεμβατικού προγράμματος, τη 14η εβδομάδα. Η μέτρηση αυτή έγινε για να μετρηθούν οι αλλαγές μετά από την επέμβαση που είχαμε με το παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης και θέλαμε να δούμε τι αλλαγές υπήρξαν στις επιδόσεις των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Τώρα, η τρίτη μέτρηση διατήρησης έγινε 4 εβδομάδες μετά τη λήξη του προγράμματος, την 18η εβδομάδα. Και έγινε για να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στην επίδοση των συμμετεχόντων. Όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση, προκειμένου να επιλεγεί η μέθοδος του ελέγχου των διαφορών στις μετρήσεις για όλες τις παραμέτρους, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των μετρήσεων για όλες τις παραμέτρους και για τις δύο ομάδες. Ο έλεγχος των διαφορών μεταξύ της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας έλεγχο T-Test, ανεξάρτητα δείγματα. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι επιδόσεις στις δοκιμασίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των τριών αξιολογήσεων. Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η ομάδα, η πειραματική ομάδα δηλαδή και η ελέγχου. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε κάτω από 0,05. Από την ανάλυση τώρα των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι κατά την αρχική μέτρηση η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου είχαν παρόμοιους μέσους όρους επίδοσης σε όλες τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης που μελετήθηκαν. Κατά τη δεύτερη μέτρηση όμως παρατηρείται αισθητή διαφορά στους μέσους όρους των επιδόσεων μεταξύ των δύο ομάδων, με τις επιδόσεις της πειραματικής ομάδας να κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε όλες τις μεταβλητές εκτός της ευκαμψίας και του οπτικοκινητικού συντονισμού, όπου ο μέσος όρος κυμάνθηκε περίπου σε παρόμοια επίπεδα.
Τώρα, κατά την επαναμέτρηση των επιδόσεων 4 εβδομάδες μετά το τέλος του παρεμβατικού προγράμματος των δύο ομάδων, ο μέσος όρος των επιδόσεων της πειραματικής ομάδας μειώθηκε σε όλες τις μεταβλητές, εκτός όμως από τις μεταβλητές ευκαμψία και οπτικοκινητικό συντονισμός, όπου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων με τη μέθοδο της διπλής ανάλυσης διακύμανσης επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων των διαφορών μεταξύ όλων των δυνατών συνδυασμών ανά δύο. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με το τεστ σφαιρικότητας του Μάουκλι. Έχοντας διαπιστώσει τώρα τη σφαιρικότητα, το επόμενο βήμα αφορά τον έλεγχο ανόβα για τις διαφορές στο μέσο των τιμών των μεταβλητών μεταξύ των μετρήσεων στις δύο ομάδες. Η απλή συσχετισμένη τώρα ανάλυση διακύμανσης έδειξε μια σημαντική επιρροή του παρεμβατικού προγράμματος στις τρεις μετρήσεις, μόνο όμως για την πειραματική ομάδα. Συγκεκριμένα τώρα, φάνηκε πως το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε σημαντική επιρροή στις μεταβλητές. Δυναμική ισορροπία βάδιση προς τα πίσω. Δυναμική ισορροπία βάδιση μπροστά. Στατική ισορροπία. Δύναμη κάτω άκρων. Αντοχή κοιλιακών. Αερόβια ικανότητα. Σε αυτές τώρα τις μεταβλητές, ο έλεγχος Μπονφερόνι έδειξε ότι η επίδοση της τελικής μέτρησης διέφερε σημαντικά από εκείνη της αρχικής μέτρησης. Επιπλέον, η τελική μέτρηση φαίνεται πως διέφερε σημαντικά και από την επίδοση της επαναμέτρησης. Αντιθέτως, όσον αφορά τον οπτικοκινητικό συντονισμό και την ευκαμψία, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές, καθώς ο έλεγχος Μπονφερόνι έδειξε ότι η επίδοση της αρχικής μέτρησης διέφερε σημαντικά μόνο από εκείνη της τελικής μέτρησης και όχι και από την επαναμέτρηση. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής άσκησης σε ορισμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση. Τα αποτελέσματα στην τελική μέτρηση έδειξαν πως η συμμετοχή στο παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης επέφερε σημαντικές αλλαγές στη βελτίωση όλων των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης που μετρήθηκαν εκτός της παραμέτρου της ευκαμψίας, στην οποία δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές. Όσον αφορά τώρα την επαναμέτρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι αλλαγές στη φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να διατηρηθούν και μετά από αποχή 4 εβδομάδων από το πρόγραμμα άσκησης, φάνηκε πως στην στατική και δυναμική ισορροπία εμπρός-πίσω, στην αερόβια ικανότητα, στη μυϊκή αντοχή κοιλιακών και εκρηκτική δύναμη κάτω άκρων υπήρξε πολύ σημαντική μείωση των επιδόσεων σε σχέση με την τελική μέτρηση, στην πειραματική όμως ομάδα. Και φάνηκε πως η αποχή από το πρόγραμμα άσκησης έπαιξε σημαντικό ρόλο και μειώθηκαν οι επιδόσεις. Στις παραμέτρους όμως της ευκαμψίας και του οπτικοκινητικού συντονισμού δεν σημειώθηκαν στατικά σημαντικές μεταβολές. Όσον αφορά τώρα την ομάδα ελέγχου, σε καμία από τις τρεις μετρήσεις δεν φάνηκε να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις της. Τέλος, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης φαίνεται πως βελτίωσε σημαντικά τις περισσότερες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης που μελετήθηκαν, με άμεσο αποτέλεσμα τη γενική βελτίωση της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών. Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές τις βελτιώσεις στη φυσική κατάσταση φάνηκε πως επηρεάστηκαν σημαντικά από την αποχή των 4 εβδομάδων ανάμεσα στην τελική μέτρηση και στην επαναμέτρηση. Έτσι, από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώθηκε αφενός ότι το παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης της συγκεκριμένης έρευνας ήταν αρκετά αποτελεσματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές έρευνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ατόμων με νοητική υστέρηση και αφετέρου ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με νοητική υστέρηση θα πρέπει να μετέχουν σε προγράμματα άσκησης χωρίς διακοπή, γιατί τα θετικά αποτελέσματα της εξάσκησής τους εξαφανίζονται μετά από την απομάκρυνσή τους από αυτά με την πάροδο του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φαίνομαι και καλά τώρα γιατί έσβησε η διαφάνεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.